ψυχή μου τον Κύριο και εγκαλίασε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου και την πία τέλα το χέρουμι και το ξωτέλα με συνήθως το σέραπι και τα διαφόρων Θεό το νόμα τεχούσα και νόντως Θεό το
Oh, yeah.
τέσσερα και είδε και επίσκεφτε την άπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή την επίτευσεν η δεξιά σου. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές
πάντα μην παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ότι σε επιγεινώσκει τον Υιόν ημίω Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημίω Υιός και ο εαγγούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πάν προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπάσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απέ μου, ότι πράος ημί και ταπεινός η καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τερσίχες ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών εστί. Numai Fiul și Cel căruia vă voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. O să zic ie, o să zic ie.
Παναγίου και Ζωοδόχου τάφου και της Αγίας Ιεράς Μονιστάφτη, προς κινητών επιτρόπονται και συνδρομητών του Παναγίου και Ζωοδόχου τάφου και της Αγίας Ιεράς Μονιστάφτη. Νηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Νηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιωάννου Αντιοχίας Κύριου Μόστρας, Κύριε Μελιναδίδα και του Κουρεστίου, Νεοφύτου Σόφιας Ιδίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπριο Νημαθηνών Σαβαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Ρατισλάβ Πρέσοπ και Πάς της Αχίας της Σλοβακίας, των Αγιωτάτων Ευσεβών και Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των αδελφών ημών αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών μοναχών, των συνητρούντων ημίν αρχιερέων, Αριστάρχου και Ιωακήμ, του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού, κοπιόντων και ψαλόντων και πάντων των προσευθόντων εν ιδία και ραπισταγωγία ταύτη, και πάντων όταν όματα επιμονεύσαμεν εν τη Αγία Κύρα αποθέσει ζώντων. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ζαμία του Αζαμία εν τη Βασιλιάς του Παρδοξίνου Αθώνων Κάβρων κατασκάβλαια ο Αζαμία μου κατασάν μια άθρη ράπη λάβρα του κουλαχήνη αλλά να βαπλωάνη ο ένα δάχρη δάχρη. Περίκα μου Γασπαντίνα η Ατσανάς από Θεόφυλλα σβατές από Πατριάρχη Ιερουσαλήμ σκαβοευσιά Παλαιστίνη να πάμε ανέκτητα σπότου που όγκοσάς πρισβαγέμ σε γκά είναι η πρίσμα η βοβέ και η βεκό. Σε κύριος Ιησούς. Του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφύλου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αχιέρωσης νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον Μαθαρίο και έχει τον Πιτόρο του Παλαιών Θαλασσάσεως, του Ιερού και του Λαού και της Ιερατανής Τάφτης, πάντων των Επιδοτήσεων και Κειμένων Πατέρα και Αδερφών ημών, Ανθίου Πολυκάρπου Αθασίου Κύριου Προκοπήρα Θεού, Νικοδήμου Γερασίμου Δαμιάνου του Μαθαίου Βενέτη Θεοδόρου και πάντων των Αγίων Πατριαρχών, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων εν της ιερής του γέρος και της πρωταγός υπάρχει και κερθάτων, τον του Λόγου Θεού, Αμφιλοχίου, Αντωνίου και
και Γερμανού των Ιερομονάχων και πάντων όταν το ματέρι μονεύσαμε εν τη Αγία και Ιεράκουσα και τιμημένων. Νηστέ Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μην άγνητον πίντα ημιθήτων και άγνησετε κατά σας ο αγνητά τζαμί αραχητής μην απαίνα ο αίχουαν προδοξήν η άκρινα πυλά χακουτσουλαχήνη αλλά λαό πλαουάνη ο αιλάτα πιντά. Ον επικίνατο ο Κύριος της αγαπώς την αυτόν, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφότερο. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος επουσίως υπομένει τον πειρασμό, διότι θα γίνει έμπειρος και θα καθαριστεί σαν τον γνήσιον χρυσό, θα λάβει τον αμάρτων Στέφανο και θα γίνει οίκημα του Ιησού Χριστού του ουρανίου βασιλέως. Εκεί θα έρθει ο Θεάνθρωπος Ιησούς με την χάρη του και θα κάνει μονή, όπως αψεδώς επικίνδυνο ο ίδιος σχολιάζει ο σήμερα τιμόμενος όσιος πατήρ ημών Ιωάννης. Όντως, αγαπητοί μου αδελφοί, ο πατήρ ημών Ιωάννης, ο οποίος συγγράψε τον ασκητικό του των τόπων της Ερήμου του Χωζεβά, εγένετο δόκιμος και ανεδίθη άξιος του Στεφάνου της αιωνίου ζωής, ως διακηρύσει η Αγία Γραφή μέλουσα. Δικαίονται ψυχέ εν κυρί Θεού, ως χρυσόν εν χωνευτερίου εντοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατε αυτούς δέγη η Σοφία Σοδομότος. Και αναλυτικότερον ο Θεός δέχεται ως οσμήν εγώδη τα πολλά βάσανα του θυσιαζομένου, δηλαδή δοκιμαζομένου Χριστού, όπως το ολοκάρτωμα θυσίας. Δηλών ότι τα ολοκαρτώματα των θυσιών, τα οποία καταναλύσκονται εξ ολοκλήρου εις το θυσιαστήριο. Ακούον εις τους θεοπνεύστους λόγους του ψαλμωδού, «Συ είπεν η καρδία μου, εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω», όσιος Ιωάννης επέτυχε δια του ασκητικού αυτού αγώνος, αλλά και δια της αδιαλείπτου προσευχής, να μορφωθεί εντός αυτού ο Χριστός, κατά το παράγγελμα του Θείου Παύλου, «Τεκνία μου, που σπάγινο δίνω, άχρη που μορφωθεί Χριστός εν ημίς». Ερμηνεύον τους λόγους τούτους ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέγει, «Άκρισαν οι μεγάλοι και υπερθεείς του Χριστού χαρακτήρες εις τον ημέτερον ηρέμα διαπλαστώσει νουν, το ενώπιον ημερθούμενον άφθαρτον και ευωδιάζον ολόσωμος κύρωμα δίψανον του Ρουσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου, αποτελεί την αδιάψευστον και αναδύρητον αυτή και ορατή μαρτυρία και απόδειξη ότι ο Χριστός είναι το φως και η αλήθεια του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, που ακολουθεί με μη που μη περιπατεί σε δυσκολία, αλλά έτσι το φως της ζωής, λέγει Κύριος. Το αληθινό του το φως της ζωής ευαγγελίζεται και κηρύττει η Αγία των Ορθοδόξων ημών Εκκλησία δια των Αγίων αυτής εν μέσω μιας ιερεάς ανθρώπων στρεβλών διεστραμμένων και όπως οι άνθρωποι που ζουν του παρόντος αιώνους. Δέχομαι δε τούτο διότι οι δίκαιοι δηλώνουν ότι οι Άγιοι του Θεού αφενός μεν φαίνονται ως φωστήρες εν κόσμο, αφετέρου δε ούτε εκλάψεις ως ο ίδιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών.
Επιπλέον, οι Άγιοι θα καθίσουν εις 12 θρόνους δικάζονται στα 12 φυλάς του Ισραήλ, ως μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Ο δε Ιησούς είπε, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολούθησα δέσμοι εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνονται στα 12 φυλάς του Ισραήλ. Το εν αυθαρσία τελούν και ευωδιάζον ιερών λείψανων του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, προαναγγέλει και ευαγγελίζεται την παλιγενεσία, δηλωνώτι την εκ των νεκρών Ανάσταση εν τη ημέρα της κρίσεως. Δια τούτο παραγγέλει ο Άγιος Ιωάννης της πάντας τους ακολουθούντας τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, δια στόματος του Θείου Παύλου λέγω. Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού, ή να παρησίαν έχομεν εν τη ημέρα, της κρίσεως, ως κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπονται στο Αγίο Τριαδικό Θεό, ότι θαυμαστός εν το Αγίο αυτού, Πατρί ημών Ιωάννη, οικετεύσομεν αυτό, είναι μετά της υπερολογημένης Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, πρεσβεύει υπέρ της σωτηρίας των ψυχών ημών. Μετά δε του υμνωτού είπομε, σήμερον πιστή γιθόμενη επί τη μνήμη της Ι, όσοι πατήρ ημών Ιωάννη, δοξάζομεν τον σε νυν δοξάζοντα υπεράγαθον Κύριον, όν εν θυσόπι απαύστος πάνσε με αιωνιζούσις δόξης τη γίνη μας και της λαμπρότητος των Αγίων έχων την προς αυτόν παρησίαν πάντοτε Θεομαχάριστε. Αμήν. Έτσι πολλά. Πάντοτε ελικαίοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Ιωάννου του Νέου, ο Ζεβίτου του Εδωμάτου.
και τον Αγίο Ζάρτον του Λαφώση. Πρεσβείες των Αφράντες Λιγισμών των Τόπων και Επαστές Μαρίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρεμών Γεωργίου και Ιωάννου των Προσεβητών, Ιωάννου του Νέου Προσεβήτους, Ειρήνης της Πουσεβαγάδου, Εσπαστής του Αγίρας και των Εκπαιδευτικούντα Αποστόλων Τίμωνων του Παρβελά, όλου και την θεδούμε και πάντως των Αγίων. Ότι σύρου ευλογών και αγιάζοντας και πάντα τους νέους θεσμών και εσύ δόξου να παίρνεις να τους πατρί και τον Παναγίου του και να τους φέρνεις μην και αεί και τους όμως του λόγου να μην. Jesús.